Τηλεφωνική γραμμή είναι ο κύριος Νίκος Κογιουμτζής, αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και του Εμπορικού Συλλόγου. Καλό σας μεσημέρι. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλό μεσημέρι. Είστε καλά, κύριε Καρδιολέκα. Θα ήθελα να μας δώσετε έτσι μία εικόνα για το πώς κινήθηκαν τα πράγματα. Φαντάζομαι ήταν λίγο μαγκωμένοι οι καταναλωτές στην αγορά με όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Έως αρκετά θα έλεγα εγώ, γιατί μάλλον τα πράγματα ως αναφορά την καταναλωτική δαπάνη έχει μειωθεί ραγδαία το τελευταίο καιρό. Αυτό έχει ξεκινήσει θα έλεγα από την αρχή του χρόνου και βέβαια κορυφώθηκε και με την Ουκρανο-Ρωσική σύραξη, ναι, αλλά ναι. Και γενικότερα αυτό κορυφώθηκε με την ακρίβεια. Όσο ελαφρύνει το καλάθι της νοικοκυράς, δηλαδή μειώνεται το προκατανάλωση διαθέσιμο εισόδημα, τόσο δυσκολεύει και η αγορά. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Για εμάς που περάσαμε και μια δεκαετή κρίση, είχαμε την πανδημία, ήμασταν αρκετούς μήνες κλειστοί και αμέσως μετά βέβαια έρχεται ως κερασάκι στην τούρτα και η ακρίβεια και ο πόλεμος να επιδεινώσουν την κατάσταση. Μπορούμε έτσι για να πάρουμε μία εικόνα, κύριε Κογιουμτζή, να μου πείτε πόσο τις 100 μειωμένο ήταν ο τζίρος στην αγορά αυτές τις ημέρες σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Βέβαια και τα προηγούμενα χρόνια τώρα ήταν αυτά με τον κορονοϊό, πάλι τα πράγματα ήταν αρκετά μαγκωμένα. Αλλά... Ακριβώς, γιατί και πέρσι έτσι πανδημία είχαμε, οπότε ως σημείο αναφοράς αν έχουμε την περσινή περίοδο είμαστε στο μείον, τώρα είναι μείον 20%, δεν μπορώ να σας το πω, αυτό ναι. θα το δούμε τις επόμενες ημέρες που θα έχουμε και την έρευνα που θα κάνουμε σαν εμπορικό σύλλογο της Αθήνας για να δούμε πόσο περίπου έπεσε η κίνηση στην αγορά. Έρχονται ωστόσο οι ενδιάμεσες εκπτώσεις, σωστά? Σωστά, έτσι είναι. Είναι ένας θεσμός που για μας όμως είναι παροχημένος με την έννοια ότι είναι αρχή της περίοδου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δυσκολεύονται οι επιχειρήσεις και οι έμποροι να κάνουν στην αρχή της περίοδου τις γενναίες εκπτώσεις που γίνονται τον Ιούλιο στις τακτικές περιόδους ή αντίστοιχα το Γενάρη. Γι' αυτό είχαμε εισηγηθεί και στο αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης μήπως καταργηθεί αυτός ο θεσμός. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν δεκαήμερα εκπτώσεων, υπάρχουν συνεχείς εκπτώσεις. Είναι άλλωστε μονόδρομος για τις επιχειρήσεις να προσελκύσουν καταναλωτές μέσα στα καταστήματά τους να έχουν πολύ καλές τιμές και η σχέση ποιότητας και τιμής να είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Εγώ ελπίζω ότι αυτές οι ενδιάμεσες εκπτώσεις έτσι θα αποτελέσουν ένα κίνητρο για να έρθει ο κόσμος να ψωνίσει και λίγο κάπως να βοηθηθεί η αγορά. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας. Καλή Ανάσταση. Εύχομαι και θα τα πούμε το επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.